Θα κλείσουμε με έναν καλό φίλο στη συχνότητα, θέλω να πιστεύω, ερευνητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο στο Όσλο. Θα πάμε βόρεια δηλαδή, θα πάμε Νορβηγία. Τον κύριο Παναγιώτη Παύλο. Καλημέρα κύριε Παύλο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευλογημένα Χριστούγεννα ακόμη και καλή χρονιά εύχομαι. Αντευχόμαστε. Κύριε Παύλο, θέλω πριν οτιδήποτε άλλο, επειδή μαζί σας επέλεξα να κλείσουμε σήμερα Και σας ευχαριστώ, το άκουσα μόλις. Τη ραδιοφωνική χρονιά. Θέλω λίγο να βάλω κάποιες ψηφίδες και να συνθέσουμε μια μεγάλη εικόνα. Και εξηγούμε. Πρώτο συνέδριο Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων πριν μία εβδομάδα. Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Ενέργειας, ο κύριος Αϊβαλιώτης, είπε ότι θα αναπτύξουμε θαλάσσια αιωλικά πάρκα μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια για να μην έχουμε προβλήματα στην εξωτερική μας πολιτική. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 5 μέρες ανακοινώνει ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Αιγιαλίτιδα ζώνη, τη συνορεύουσα ζώνη, την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, του νησιωτικού σχηματισμού, τις νησίδες, τις βραχονησίδες, ό,τι αμφισβητεί η Τουρκία. Τρίτο, την ίδια μέρα η Κύπρος ανακοινώνει το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται παράνομος από την τουρκική δημοκρατία. Τέταρτον, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χωροθέτηση θαλάσσιων ανεμογεννητριών πέρα των 6 ναυτικών μιλίων, διότι θα έχουμε πολιτικές περιπλοκές. Και πέντε, η Λιβύη χθες καταθέτει στον ΟΗΕ 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, συνορεύουσα 24. Εμείς λέμε ότι θα γκρινιάξει η Αίγυπτος, δεν λέμε τίποτα για νότια της Κρήτης, 12 έστω ναυτικά μίλια εκεί, δηλαδή στην πράξη ακύρωση του Τουρκολιβικού, και η απόσταση με την Κύπρο μεγαλώνει. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος κύριε Σαχίνη, και αγγελικότερα ακόμη από τις ελλαδικές πολιτικές ελίτ και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τις τελευταίες 20 μέρες δείχνει ότι έχει μπει στο μόντους της διακήρυξης των Αθηνών. Πέντε σημεία συγκλονιστικά, και είναι αστείο να περιμένει ο Έλληνας να ικανοποιηθεί από δικαιολογίες που άκουγα από το στόμα πρώην υπουργού της κυβέρνησης και αρμόδιου περί της διεθνής σχέσης, να λέει προχθές ή χθες δεν θυμάμαι ότι, ξέρετε, δεν πρόλαβαν οι ελληνικές υπηρεσίες να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες. Το απέδωσε δηλαδή σε γραφειοκρατική κολυσιεργία. Είναι αστείο αυτό το πράγμα, ακόμη και να το λέει κανείς, και δείχνει και τον τραγέλαφο που ζούμε, όταν άνθρωποι οι οποίοι, όντας στην αντιπολίτευση της, με την νυν κυβέρνηση τότε στην αντιπολίτευση, υπερθεμάτιζαν για όλα αυτά τα ζητήματα και τόνιζαν την μεγάλη του σημασία και του χωροταξικού του θαλάσσιου σχεδιασμού και όλα αυτά, βγαίνουν τώρα εκ των υστέρων και το δικαιολογούν, θυμίζοντάς μου τις δικαιολογίες του άλλου υπουργού, του Άδωνη του Γεωργιάδη, με την περίπτωση του Τουρκετζίαν, ότι, ξέρετε, ήταν το πρόβλημα του υπαλλήλου. Είναι το ίδιο βιολί, ξέρετε, δηλαδή η Ελλάδα απέχει διαρκώς από την διεκδίκηση, και όχι μόνο τη διεκδίκηση, γιατί εν προκειμένου το ζήτημα που συζητάμε είναι συγκεκριμένα πράγματα. Έχει φτάσει η Ελλάδα τώρα να είναι εγκαλούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν απήντησε σε αυτά που η Ευρώπη περίμενε. Άρα είχε κάλυψη, έχει κάλυψη της Ευρώπης, όπως το έκανε η Κύπρος, και ας αφήσουν τις δικαιολογίες όσοι λένε ότι δεν προλάβαμε ή ότι κάποιοι φοβούνται την Τουρκία, διότι νομίζω η Ελλάδα λογοδοτεί στις Βρυξέλλες, δεν λογοδοτεί στην Άγκυρα, κύριε Σαχίνη, κάνω λάθος? Ξέρετε, εσείς καλά κάνετε και το αναφέρετε, επειδή μετά το χθεσινό της Λιβύης το πράγμα γίνεται ακόμη πιο εδρεωμένο. Δηλαδή μου γράφουν πολλοί σήμερα ως αντίλογο ότι έλα μωρέ, μια διαλυμένη χώρα είναι η Λιβύη, σιγά που θα το εφαρμόσει. Θα το εφαρμόσει η στρατιωτική σύμμαχος η Τουρκία για λογαριασμό της Λιβύης. Λέω ένα παράδειγμα. Και τα ρίχνουμε όλα στο πώς θα αντιδράσει η Αίγυπτος. Και εδώ δεν συζητάμε για το αυτονόητο, αυτό που λέτε δηλαδή, που θα έπρεπε να κάνουμε. Και υπάρχει και ένα έκτο, το οποίο αποκαλύψατε εσείς.
είναι τη λέει η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, για να δείτε πως κουμπώνουν όλα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ελληνική κυβέρνηση που θα δεχτεί να θέσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ελληνικά εδάφη με ελληνικό πληθυσμό και ελληνική ιστορία πολλών αιώνων. Από την άλλη μεριά, αν μιλάμε, λέει η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, εσείς το αποκαλύψατε, απλώς για ακατοίκητες βραχονισίδες χωρίς πραγματικό αντίκτυπο στην οριοθετική γραμμή, μία και κατά τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δεν διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες. Κανκορικά ύδατα δηλαδή, μας λέει ότι δεν διαθέτουν. Και πάντως είναι τόσο κοντά στις ακτές, ώστε και η γυαλίτιδα ακόμη να υπερκαλύπτεται από τα κοντινά νησιά. Τότε τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση πέρα από το να δημιουργεί νησίδες κακοπιστίας? Όταν τα λέει μία καθηγήτρια του Διεθνούς Δικαίου, παραγράφοντας τη λέει το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, με συγχωρείτε, είναι τελικά αυλεψίες ή είναι συστηματοποιημένο που οδηγούμαστε? Κοιτάξτε, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί κόσμος είναι, έτσι, δέχεται πληροφορίες από πολλές πλευρές και είναι και μπερδεμένος. Μα εδώ είναι έξι σημεία που δεν είναι έτσι, αλλιώς είναι αυτά. Αυτό θα σας πω, θα έρθω εκεί, ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι καλοπροαίρετα ακόμη πιστεύουν ότι στην Ελλάδα το υπάρχουν πολιτικό σύστημα και οι ελίτ, οι πολιτικές υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα, θα πρέπει να τους πει κανείς αυτών όλων των ανθρώπων το εξής πολύ απλό, ότι αυτήν την δήλωση, την αναφορά μάλλον στην οποία μόλις παραπέμψατε, που είναι τμήμα άρθρου της κυρίας Γαβουνέλη, της νέας διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕ που διαδέχτηκε τον κύριο Παγουλάτο, σε αυτήν την αναφορά η κυρία Γαβουνέλη προέβη με άρθρο της που δημοσίευσαν τα νέα στις 16 Δεκεμβρίου το Σάββατο, δηλαδή το δεύτερο Σάββατο μετά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, και μόλις 5 μέρες από τη συνάντηση της ίδιας και όλου του επιτελείου του ΕΛΙΑΜΕΠ με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα. Δηλαδή Δευτέρα, 4 μέρες μετά την επίσκεψη Ερντογάν, 11 του μηνός, συναντώνται όλοι στην Αθήνα, καλούν τον Τούρκο πρέσβη στο ΕΛΙΑΜΕΠ και η ίδια φωτογραφίζεται περιχαρής στα δεξιά του με αριστερά του τον κύριο Ροζάκη, και βγαίνει μετά από 5 μέρες και μας λέει αυτό το που εμένα μου είναι σαφές, ότι η ίδια είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία εκεί. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, αν αυτό το πράγμα είναι λάθος της ίδιας, αν αγνοεί το άρθρο 121 της ΑΝΚΛΟΣ, της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι, και τις τρεις παραγραφούλες, είναι τρία τρίγραμμα είναι όλο αυτό το άρθρο, που δηλαδή λέει ρητά τι είναι νήσι, τι δικαιούνται από πλευράς θαλασσίων ζωνών, τι δεν δικαιούνται σε περίπτωση που είναι ακατοίκητες, δηλαδή η τρίτη παράγραφος, που λέει απλώς ότι οι ακατοίκητες απλώς στερούνται αόζου κεφαλοκρεπίδας. Mm-hmm. Δεν στερούνται χωρικών υδάτων και συνορεύουσα ζώνης. Και βγαίνει λοιπόν αυτή η κυρία που κανονικά θα πρέπει να έχει χάσει... Η Κίναρος, κύριε Παύλο, είναι ακατοικητός? Η Κίναρος. Εσείς θα μου πείτε. Δηλαδή πώς θα τα ονομάσουμε. Ιρό. Υπάρχει δόλος εδώ, διότι ναι μεν λέει το σύστημα ομοφόνος και αναφανδών, εννοείται πως δεν πρόκειται η Ελλάδα, αυτό που μας λένε και όλοι οι κυβέρνησες της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να πάει σε πρέσβη στο Αιγαίο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, προφανώς και δεν θέλω να πάει, και προφανώς δεν έχω πρόβλημα να πιστέψω ότι το εννοούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όταν μας λέει κάποιος ότι μα δεν συζητάμε εθνική κυριαρχία, δεν συζητάμε, προσέξτε, βάζει τη διατύπωση όπως την σωστά είπατε, περιοχές κατοικούμενες, δηλαδή διακρίνει, κάνει μια ποιοτική διαφοροποίηση του ελληνικού εθνικού εδάφους, γιατί και τα χωρικά είδατε είναι εθνικό έδαφος, σε κατοικούμενο και άρα μη χρεωστούμενο στους Τούρκους, και σε ακατοίκητο και άρα διαπραγματεύσιμο και άρα χαρίσιμο. Και μετά από λίγες ημέρες από αυτό το άρθρο, δηλαδή βλέποντας τα πράγματα εκ των υστέρων, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι παραγγελιές. Δεν βγάζει τυχαία αυτό το άρθρο στα νέα αυτή η κυρία. Τη το είπανε, το έγραψε, βγήκε. Μετά από λίγες μέρες βγαίνει ο κύριος Μελέτης και χτυπάει το καμπανάκι και λέει: ω παιδιά, εδώ η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει χωροταξιακό θαλάσσιο σχεδιασμό. Γιατί? Γιατί υπάρχει το κόλλημα των βραχονισίδων. Να λοιπόν η κυρία Γαβουνέλη, γιατί 5 μέρες μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρέσβη βγαίνει και μας λέει αυτό το πράγμα, και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εγκαλούμενη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έκανε αυτό που έκανε η Κύπρος. Εδώ εγώ έβγαλα το καπέλο στους Κυπρίους, γιατί φαίνεται ότι οι Κύπροι Ελλαδίτες, οι Κύπροι Έλληνες μάλλον, αγαπούν τον Ελληνισμό περισσότερο από τους Ελλαδίτες. Και βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή, και ξέρετε κάτι κύριε Σαχίνη, δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε 20, 21 μάλλον μέρες από την διακήρυξη φιλίας των Αθηνών και εκτίθεται μπροστά μας ένα θαυμάσιο μοσαϊκό σκηνικό που αρκετοί από μας το είχαν προβλέψει από πολύ πριν συμβεί, όπου η Ελλάδα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αλλά φοβάμαι ότι πολλοί θα συμφωνήσουν, φαίνεται όλο ένα και περισσότερο δορυφοροποιούμενη γύρω από την Τουρκία. Διότι όταν φέρνεις εν συνεχεία μια πολύ μεγάλη ομάδα ιστορική, ο Παναθηναϊκός, προπονητή στη μέση της σεζόν, έναν Τούρκο υπερεθνικιστή, γκρίζο λύκο, ο οποίος με το που πατάει το ποδάρι του στην Αθήνα σου λέει ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, από την άλλη μεριά λέει της θάλασσας που μοιραζόμαστε. Και πήρα και τον πρόεδρο μου τον Ερντογάν, μάλλον με πήρε ο ίδιος να με συγχαρεί για να μου πει τι καλή κίνηση που είναι αυτή. Δηλαδή, τι θέλουμε κύριε Σαχίνη για να ανοίξουν τα μάτια μας και να δεχθούμε, να πιστέψουμε ότι εδώ παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι. Δίδονται πράγματα που έχουν ήδη δοθεί και δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Και θα λέμε, μα δεν κάναμε πόλεμο με τους Τούρκους. Λιτώσαμε. Εντάξει, δώσαμε μερικές ακατοίκες του Ραχονισίδης. Και τι έγινε. Το έχει πει και η κυρία Μπακογιάννη από πολύ καιρό πριν. Κύριε Παύλο, εγώ βλέπω καταρχάς το πρώτο παραγόμενο από όλο αυτό το κύκλο που αναφέρατε, και ορθώς το κάνατε, ότι απομακρυνόμαστε έτσι περαιτέρω από την Κύπρο. Αυτό βλέπω. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Και ό,τι αυτό και... είναι δεδομένο, και επιτρέψτε μου να σας πω. Και πάμε στα 50 χρόνια το 24. Ο Ιγνατίου ο Μιχάλης, ο οποίος είναι και Κύπριος και είναι και σπουδαίος δημοσιογράφος, διαρκώς στα τελευταία κείμενά του βλέπω μια πολύ έντονη, μονίμως ρητή ανησυχία για την Κύπρο. Ναι, κοιτάξτε, φέτος είναι και 50 χρόνια. Το 24 είναι 50 χρόνια την εισβολή και κατοχή, για να μην ξεχνιόμαστε. Επειδή ακούω για τις λύσεις που θέλει να επιβάλλει η Τουρκία. Φεύγω από αυτό όμως. Γιατί αυτό είναι ένα μέρος που ήθελα λίγο να το θίξετε, λίγο παραπάνω. Έρχεται το 24 σε έναν κόσμο ο οποίος έχει μία σταθερά, τη γενικευμένη αβεβαιότητα παντού, και κανείς δεν μπορεί πια να πει, αν και υποκριτικά το λένε πολλοί, ότι δεν τον επηρεάζει μία ή άλλη εξέλιξη. Από το σφαγείο στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ουκρανία που την ξεχάσαν, στην Ερυθρά που κάποιοι μου γράφουν εδώ, μήπως οι Χούτι τελικά εφαρμόζουν πιστά την οδηγία του ΟΗΕ για οικεχειρία, και οι άλλοι μας λένε ότι ψάχνονται για οικεχειρία, ενώ έχουμε κατόμβες νεκρών παιδιών κυρίως, και εμφανές ότι δεν ενδιαφέρεται το μάθημα για τη Χαμάς, αλλά εδώ του πώς θα εκριζωθούν όλοι οι Παλαιστίνοι από τη Λωρίδα της Γάζας και να παιχτούν άλλα γεωπολιτικά παιχνίδια, μέχρι έναν κόσμο στη Δύση, έλεγε ο κύριος Σταθακόπουλος, σε βαριά πια παρακμή, που δεν μπορεί να αποδεχτεί έναν πολυπολικό πλανήτη, η κυρίαρχη τάξη της, φυσικά της Δύσης, εννοώ. Έτσι. Πού πάμε? Έτσι. Κοιτάξτε, αναμφίβολα οδηγούμαστε σε δύσκολες ημέρες, και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να απορρίψει την αισιοδοξία κάθε νέα χρονιά που μπαίνει. Ο καθένας δικαιούται να αισθάνεται αισιόδοξος, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθμοί, αν θέλετε, στην χρονοσειρά που διανύουμε, την οποία δεν χρειάζεται να την πάρετε πολύ μακριά, αν τη δούμε από τον Μάιο, διότι και στο ζήτημα, ας υποθέσουμε ότι όλα τα άλλα που αναφέρατε είναι προβλήματα που δεν είναι στα εφημείν, εννοώ στα εφημείν ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος, ως σύστημα ισχύως, δηλαδή δεν είναι του χεριού μας, δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε όλα. Μόλον ότι δεν ισχύει αυτό, διότι οι βλακίες που έχει κάνει η Ελλάδα στο θέμα της Ουκρανίας είναι τεράστιες, θα μπορούσε να τις αποφύγει. Οι βλακίες σε επίπεδο δηλώσεων από ορισμένα στελέχη κυβερνητικά στο θέμα της Γάζας θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά είναι έλασον αυτό. Στα εφημείν όμως, σε αυτά που είναι του χεριού μας ως ελληνικό κράτος και ως ελληνικό πολιτικό σύστημα, εκεί εστιάζεται η ευθύνη, ο κίνδυνος και η ανησυχία, αν θέλετε, για το 2024. Και εγώ βλέποντας το τελευταίο ενιάμινο, δηλαδή να το πάρω από την απομάκρυνση από τον πόλεμο και τον επιτυχή πόλεμο κατά του γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος στην Αμερική ήταν πάρα πολύ φιλέλληνας, είχε δώσει έναν τεράστιο αέρα
στην Ελλάδα, στους Έλληνες, ότι πάμε για τα F-35, έχουμε προσπελάσει τους Τούρκους, τους έχουμε αφήσει στην ευθεία, είμαστε πολύ καλά. Τον τρώνε το Μενέντες με τον τρόπο που έγινε και ξεκινάει από εκείνη τη στιγμή και τους επόμενους μήνες μια σταδιακή διαδικασία όπου η Ελλάδα, να το πω έτσι, χάνει έδαφος στα σαλόνια, μέχρι που φτάνουμε εννοώ τα αγγλοσαξονικά σαλόνια, μέχρι που φτάνουμε τις προάλλες στην επιστολή που δημοσιεύει ο Έντιο Ζεμενίδης στον Στέλνη, στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, και του λέει τι γίνεται εδώ πέρα, δώσουμε τα F-35, άσχετο αν θα κρίνει κανείς τα F-35 ως χι, ψι, καλές, κακές πλατφόρμες, υπάρχει πολλή συζήτηση και την έχετε πολύ σωστά θέσει και άνθρωποι όπως ο κύριος Ρίβας, αλλά σαν κίνηση, σαν γεωπολιτική, σαν στρατηγική το αναφέρω αυτό, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε αυτά τα πράγματα στους Αμερικανούς. Εχθές ο Μιχάλης Ιωνατίου και πάλι εγκαλούσε τους Αμερικανούς, η πρώτη φορά τον άκουσα έτσι, να τους κατηγορεί στην ουσία ότι έχουν βάλει ένα πακέτο το οποίο είναι ένταξη Σουηδίας, τουρκικά F-16 και ελληνικά F-35. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σέρνεται, γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή για δορυφοροποίηση γύρω από την Τουρκία. Έχει φτάσει η Ελλάδα στο τέλος του 23 και με τα απόνερα, να το πω έτσι, της Συμφωνίας των Αθηνών και των Επιμέρους Συμφωνιών της Διαχείρισης των Αθηνών, να δορυφοροποιείται, να ακούμε ανόητα πράγματα, να βλέπουμε μια Λιβύη που, όπως σωστά επισημάνατε, δεν έχει κάποια ισχύ, πλην όμως αντλεί και παρέχει ισχύ στην Τουρκία, δηλαδή και το τουρκολιβικό μνημόνιο, μια ανύπαρκτη αδύναμη χώρα είναι από την άλλη μεριά, η Λιβύη. Αλλά πόση ζημιά μας έχει κάνει. Φτάσαμε να χαρίσουμε στους Αιγύπτιους τεράστια έκταση τετραγωνικών χιλιόμετρων ΑΟΣ για να προλάβουμε να σώσουμε. Και πάλι μισή δουλειά έχει γίνει το τουρκολιβικό. Επομένως, το ελληνικό πολιτικό σύστημα συνόλου αυτή τη στιγμή είναι ναρκωμένο. Δυστυχώς υπάρχουν σε κέρυες δομές τους άνθρωποι οι οποίοι δεν υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Σας το λέω κατηγορηματικά, είναι σαφές. Εγώ τους έχω αποκαλέσει παλαιότερα μισέλληνες. Το επαναλαμβάνω για να το θυμόμαστε και για το 24. Και επομένως, υπ' αυτή την έννοια, η αισιοδοξία που μπορεί κανείς να αισθάνεται ως Έλληνας πολίτης για τον ερχόμενο χρόνο είναι απλώς η έμφυτη αισιοδοξία του γεγονότος ότι ζει. Και ότι αλλάζει η χρονιά. Κοιτάξτε, ακόμη και στα ζητήματα της ήπιας ισχύως, μόλις χθες ο Υπουργός Πολιτισμού μας είπε ότι αν έρθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα και τα Μάρμαρα, η Ελλάδα είναι την προμετωπίδα του Αγαμένου, η Ελλάδα είναι έτοιμη να γεμίσει το κενό με απανωτές εκθέσεις στο Βρετανικό Μουσείο αρχαιοτήτων που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ μέχρι τώρα. Και θυμίζω ότι ο νόμος λέει δάνειο για έκθεση 50 χρόνια. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε ότι και στην ήπια ισχύ είναι φέρε μου εδώ τώρα τα γλυπτά του Παρθενώνα και άδειασε τις προθήκες των μουσείων για να πω εγώ ότι έφερα τα γλυπτά. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω, και έτσι θέλω να κλείσουμε σήμερα, θα τα πούμε το 24, καλά να είμαστε πρώτα. Αμήν. Πού πάει ο ίδιος ο άνθρωπος σε αυτή την ταχύτατη γεωπολιτική εξέλιξη, πολυπολική, τεχνολογική, με τους αλγόριθμους, με κοινωνίες τις οποίες φτιαχτήκαν ανάγκες να εξυπηρετηθούν όπως εξυπηρετηθούν, το κέρδος είναι από πίσω. Χθες διάβαζα μια είδηση εντελώς τυχαία, ένα ρομπότ σε μια αλυσίδα κατασκευής αυτοκινήτων, το οποίο δεν απενεργοποιήθηκε, χτύπησε το χειριστή και του προκάλεσε σοβαρά. Κάποιος λέει δεν είναι αυτονόμηση. Εντάξει, αλλά πού πάει η ανθρωπότητα? Η ίδια ανθρωπότητα που δεν την νοιάζει, κύριε Παύλο, για να το βάλετε ολοκληρωμένα, η ίδια ανθρωπότητα που απλά μετράει, καταλογομετρά τους νεκρούς όπου γης. Αυτό. Και δεν βαριέσαι. Πάμε. Η επόμενη μέρα. Έτσι είναι. Και ξέρετε, οι ταινίες του Hollywood έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι έχουν μια προφητική διάσταση, διότι στη τέχνη ο άνθρωπος, η δημιουργία ακόμη και του Hollywood, να μην την παρεξενευτεί κανείς, προφητικά αποτυπώνονται στις ταινίες τα μελούμενα με μια έννοια που τουλάχιστον η δετερμινιστική εκδοχή της ιστορίας δίνει, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμβούν και έτσι τα πράγματα. Αλλά τι θέλω να πω, βλέπουμε σε ταινίες όπου έχεις
τη σύγκρουση ανθρώπων και μηχανές σε ένα μέλλον το οποίο ελέγχεται από τις μηχανές, όπου ο άνθρωπος έχει υποταχθεί και έχει γίνει υποχείριο και πλέον δεν μπορεί να ανατρέψει αυτήν την αλλαγή της ισορροπίας, όπου από δημιουργός έχει γίνει φορέας των συνεπειών των δημιουργημάτων του, τα οποία δεν ελέγχει. Αυτό βαθύτερα, ξέρετε, και συνδέεται και με τα ζητήματα της γεωπολιτικής, διότι εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η γεωπολιτική και όλα τα ζητήματα και αυτά που συζητούμε για το που πηγαίνει ο κόσμος, κατά βάση και στην ουσία τους είναι ζητήματα θεολογικής τάξεως. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ως νεοελληνική κοινωνία σήμερα έχεις μια τέτοια κρίση ταυτότητας, διότι το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη βγαίνει έτσι ελαφρά την καρδία και λέει εντάξει, στείλτε μας τα Μάρμαρα εσείς που κεγόμαστε, με μια λογική που αμφιβάλλω αν τα αγαπούν τα γλυπτά του Παρθενώνα για το κάλος τους με δύο λάμδα, ή σαν ένα είδος φετίχ, σαν ένα είδος δηλαδή πρεστίζ που το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας χρειάζεται για την επιβίωσή του και για να διατηρηθεί. Διότι όταν πράγματι αναγνωρίζεις το κάλος, δεν διαχειρίζεσαι έτσι ελαφρά την καρδία αλλάζοντας νόμους ή λέγοντας θα σας δώσω άλλα πράγματα, αλλά αντιλαμβάνεσαι την αξία που έχει το πολιτισμικό σου φορτίο και κάνεις άλλου είδους διαπραγματεύσεις, ασκείς άλλου είδους πιέσεις. Όταν λέω ότι είναι λοιπόν θεολογικής τάξεως τα ζητήματα όλα αυτά, τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν η νεοελληνική κοινωνία, η νεοέλληνας, ο νεοέλληνας σήμερα, δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα ανοιχτό σύστημα, ως ένα σύστημα το οποίο έχει απόλυτη ελευθερία και άρα μέσα σε μια τέτοια απόλυτη ελευθερία οφείλει το ανθρώπινο πνεύμα να κινείται και να αγωνίζεται να διατηρείται στον χώρο αυτής της ελευθερίας, αλλά την χάνει αυτήν την ελευθερία και υποτάσσεται στους μηχανισμούς μιας ενθαδικότητας, να το πω έτσι, μιας ενδοκοσμικότητας δίχως αύριο, αποστερεί από τον εαυτό του και αχρηστεύει όλο αυτό το πολιτισμικό φορτίο τον οποίο τον έχει φέρει μέχρι εδώ τα τελευταία 3.500 χρόνια. Δηλαδή η κρίση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο οι επιμέρους αναλύσεις μας σε όλα τα ζητήματα μπορεί να μας αποδώσει. Απλούστατο παράδειγμα, αυτό που ανέφερα προχθές που συνάντησα κάποιους Τούρκους εδώ στο Όσλο και πιάσαμε κουβέντα, και όταν τους είπα ότι είμαι Έλληνας, γυρνάνε και μου λένε μια-δυο γυναίκες, λέει, α, λέει, ο αδερφός μου είναι 25% Έλληνας, έκανε τεστ DNA. Η άλλη λέει, η μάνα μου λέει, εγώ είμαι 9% Τουρκάλα. Και της λέω, το άλλο 91% τι είσαι δηλαδή? Ελληνίδα μου λέει. Και το γράφω αυτό και βγαίνουν διάφοροι, ας πούμε, και μου επιτίθενται και θεωρούν ότι εγώ ψεύδομαι και δεν με νοιάζει για μένα, αλλά θέλω να πω που έχει φτάσει, ας πούμε, ο νεοέλληνας σήμερα. Άγνοια, απαιδευσιά, αδυναμία αντίληψης, και σε αυτό έχει τεράστια ευθύνη και όλη η μεταπολίτευση, ξέρετε, η οποία έχει καταστρέψει τις προϋποθέσεις που η ίδια η Ευρώπη και η συμμετοχή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς μας έδωσε. Χθες συγχωρέθηκε ο Ντελόρ, συγχωρέθηκε και ο Σόιμπλε, δηλαδή ο καλός και ο κακός φύγανε την ίδια μέρα. Ο Ντελόρ έδωσε τεράστιες αβάντες στην Ελλάδα. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τόσο χρήμα που εισέπραξε από τις Βρυξέλλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτή τη στιγμή να φυσάει, να το πω έτσι, όλα τα επίπεδα. Ανταυτού, απαιδαγωγούμαστε, όπως είπε στην εκπομπή σας ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης, στο να κάνουμε υποκλήσεις. Δηλαδή, μας παιδαγωγεί ο κύριος Γεραπετρίτης, που δεν είναι το πρόβλημα ο κύριος Γεραπετρίτης, που στο κάτω-κάτω είναι του ίδιου ακαδημαϊκού διαμετρήματος, αν θέλει, της κυρίας Γαβουνέλη και συνάδελφοι. Δηλαδή, είναι άνθρωποι των τεμενάδων. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά ο χαρακτήρας, αυτή η στόφα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, είναι η στόφα της υποτέλειας. Κύριε Παύλο, και το βλέπουμε παντού. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και υπόσχομαι ότι μία από τις πρώτες συνομιλίες, εκτεταμένη πια στο 24, θα είναι για αυτή την πολυεπίπεδη κρίση που αναφέρατε, που έχει εγκατασταθεί και στην πατρίδα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να κλείσω με ένα λόγο μόνο, επειδή αλλάζει η χρονιά και επειδή είναι και εποχή που κανείς βρίσκει χρόνο. Εγώ αυτές τις μέρες μελετάω ένα συγκλονιστικό βιβλίο που σχετίζεται και με όσα συζητάμε. Θα το έχετε υπόψη σας, του πρέσβη της Σερβίας στην Αθήνα. Μάλιστα. Σήμερα, του Δούσαντος Πασόγεβιτς,
με θέμα την Ελλάδα, τον αγώνα της ανεξαρτησίας, τη συγκρότηση του κράτους και την παλιγενεσία του έθνους. Και είμαι εντυπωσιασμένος και πραγματικά κάποια τέτοια έργα ανθρώπων που δεν είναι Έλληνες, αλλά που είναι κατεξοχήν φιλέλληνες, σου δίνουν μία ανάσα και σου δείχνουν έναν ελληνισμό και εντός των ορίων του ελλαδικού κράτους και εκτός, που σε, αν θέλετε, σε φορμάρει, δηλαδή σε βάζει εκ νέου σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και αυτοθεώρησης, η οποία είναι τεράστιας αξίας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα έργο. Συνυπογράφω που αυτό που λέτε. Να το διαβάσουν όλοι οι ακροατές. Συνυπογράφω και τους προτρέπω να το κάνουν. Γιατί είναι μια. Από αυτά τα πράγματα και από αυτές τις συμβολές ανθρώπων με ανιδιοτελή αγάπη για την Ελλάδα, βγαίνει πλούτος και βγαίνει και πηξίδα πλεύσης, ξέρετε. Θέλω να σας ευχηθώ προσωπικά όμορφες μέρες, όσο όμορφες μπορεί να είναι σε μια παρατεταμένη. Είναι πανέμορφες εδώ, έχουμε 25 πόντους χιόνι, χιόνιζε όλη τη νύχτα. Ωραία, ωραία. Τουλάχιστον, είναι όλα, είναι λευκά Χριστούγεννα, τουλάχιστον, όπως τα περιγράφει ο Παπαδιαμάντης. Ο Άι Βασίλης, ο Άι Νικόλας θα περάσει από εκεί με... Έτσι, για να έρθει κάτω σε εσάς. Να είστε καλά. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σαχίνη, και σας εύχομαι υγεία και δύναμη και μια νέα χρονιά με τον ίδιο δυναμισμό και την πολύτιμη συνεισφορά σας και από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και φυσικά από τις αντιθέσεις, γιατί νομίζω είναι μοναδικό έτσι γεγονός στην ελληνική τηλεόραση και στον ελληνικό δημόσιο χώρο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τον καλό λόγο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, καλή χρονιά.